Τώρα, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, με ζάλατο με τις ευκαιρίες που είστε μαζί μας σήμερα Χριστούγεννα, επειδή έχετε κάνει μια σατιρική ανάρτηση για την πανδημία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Θα ήθελα να δούμε την ανάρτηση, να δούμε τις αντιδράσεις, και αυτή είναι η ανάρτηση, να δούμε τις αντιδράσεις και αμέσως μετά να έχουμε την απάντησή σας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το προχριστουγεννιάτικο μιμίδιο με πρωταγωνίστρια την υπεύουσα Θεοτόκο που φοράει μάσκα και τον Ιωσήφ, τη λεζάντα συμβαίνουν και αυτά, αλλά και η στιχομηθεία με την εύγλωτη σημειολογία που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Facebook, κάνει τον Ηλία Μόσκαλο αντιμέτωπο με ιερές αντιδράσεις αλλά και πολιτικές επικρίσεις. Γιατί δεν φοράς μάσκα? Δεν πιστεύω στον κορονοϊό. Ότι έμεινα έγκυος αποκρίνω όμως, αμάσιτα το κατάπιες. Το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του, εκδίδοντας ανακοίνωση με σαφείς αιχμές. Ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των θρησκειών ή των αλλόθρησκων, αλλά οριζόντιο γνώρισμα πολλών ανθρώπων, συντηρητικών και προοδευτικών. Είναι επίσης σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να επικαλείται το επιχείρημα της ιδιωτικότητας για τη ρατσιστική συμπεριφορά του όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως. Στο πλευρό του καθηγητή του LSE τάχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, ασκώντας σκληρή κριτική για την ιερή οργή όπως την χαρακτήριζε απέναντι σε μια χιουμοριστική ανάρτηση. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος επιτίθεται στον κύριο Μόσιαλο, ενώ καταπίνει την κάμιλο των ορθολογισμού, του φανατικού αντιεμβολιασμού και του ακραίου ζηλωτισμού στις γραμμές της. Αντί να ασχολείται με χιουμοριστικά σκίσα και να κυνηγάει αιρετικούς, ας αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αρχίζοντας από τα τουίκου της. Στον αντίποδα, ο γαλάζιος βουλευτής Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε βέλη εναντίον του εκπροσώπου της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς για τον κορονοϊό. Το πρόβλημα είναι ότι παρότι επιστήμονας, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει COVID λόγω θρησκείας είναι λιγότεροι και από αυτούς που ψήφισαν Παπανδρέου για πρόεδρο κοινάλ. Ως πρώην υπουργός του, αλλά και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, οφείλει να αντιληφθεί και τα δύο. Κύκλος αντιδράσεων διαφορετικής απόχρωσης έχει ανοίξει και στα social media. Αυτές λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχαλη, είναι αντιδράσεις για την ανάρτησή σας και θέλω την απάντησή σας. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και των Εορτών έχουμε την ευκαιρία να αναστοχαστούμε και να θυμηθούμε τις βασικές μας αξίες. Την αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και την αξία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αυτές είναι, πιστεύω, και οι θεμελιώδεις αξίες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Τα δύο τελευταία χρόνια, και πολύ πριν πολλές κυβερνήσεις συνειδητοποιήσουν τον τεράστιο κίνδυνο της πανδημίας στον πλανήτη μας, ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, κάνοντας συνεχείς εκκλήσεις για τη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να ανακόψουμε το καταστροφικό κύμα της πανδημίας, που στήχησε στην Ιταλία, στην Ισπανία και σε πολλές άλλες χώρες χιλιάδες ζωές, δεκάδες χιλιάδες ζωές, τους πρώτους μήνες του 2020. Και καταφέραμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά και να μην έχουμε σημαντικές απώλειες στη χώρα μας. Συνέχισα να κάνω τις καθημερινές μου παρεμβάσεις με συστηματικό τρόπο. Όχι μόνο με γρήγορες τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά με αναλυτική επίμονη δουλειά καταγραφής και ανάλυσης των επιδημιολογικών, φαρμακολογικών, στατιστικών δεδομένων και παρουσίασής τους με κατανοητό τρόπο στον ελληνικό λαό. Αυτός και μόνο αυτός ήταν ο στόχος των παρεμβάσεων. Δηλαδή η ανάδειξη της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της αναγκαιότητας, της σημαντικής αναγκαιότητας της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αποκλειστικός μου στόχος ήταν η συμβολή μου στην τεράστια προσπάθεια της χώρας για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Να αυξηθεί ο αριθμός των συμπατριωτών μας που θα εμβολιαστούν. Αλλά ταυτόχρονα και στην συστηματική ενημέρωση των πολιτών για να τηρούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας της ζωής τους. Αυτός και μόνο αυτός ήταν ο στόχος. Τις επόμενες μέρες, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πανδημικό κύμα. Έχουμε ήδη μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων στη χώρα μας. Περίπου 20.000 συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους στη μάχη απέναντι στον κορονοϊό. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στον πλανήτη έχασαν τη μάχη αυτή. Θα πρέπει επομένως όλοι και όλες να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να μην έχουμε περισσότερες και μεγαλύτερες απώλειες στη χώρα μας. Να μην υπάρχουν άδικες απώλειες ανθρώπινων ζώων το επόμενο διάστημα. Σε αυτόν τον στόχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που όλοι γιορτάζουμε τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων. Όλοι μας γιορτάζουμε τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας. Η πολιτεία, οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία και η επιστημονική κοινότητα. Ναι, απλώς για την ανάρτησή σας δεν μου απαντήσατε, επειδή είδατε την κριτική της Εκκλησίας, Άγιες Μέρες. Με πολύ μεγάλη σαφήνεια σας απήντησα. Ναι, θα το ξανακάνετε, θέλω να πω, το που ξανασκέπτεστε, θεωρείτε ότι. Σας απάντησα, κύριε Στραβαλάκη, σας απάντησα με πολύ μεγάλη σαφήνεια, όπως σας απάντησα και πριν ότι ζούμε σε μια ευρωπαϊκή σύγχρονη δημοκρατική ορθολογική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω είμαι πολύ σαφής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.